Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό πάντοτε περιλαμβάνει δύο διαστάσεις. Μία διάσταση απολογισμού και μία διάσταση προγραμματισμού. Ξεκινώντας με τους όρους του απολογισμού, νομίζω ότι ουδής θα μπορούσε να προβλέψει πέρσι σε αυτό το χώρο το τι θα ακολουθούσε το έτος 2020, ένα πανδημικό επεισόδιο αντίστοιχο με αυτό της ισπανικής γρήπης, 100 χρόνια πριν. Θυμηθήκαμε ίσως τα γνωστά λόγια ενός Βρετανού πολιτικού, του Χάρολντ Μακμίλαν, ο οποίος τον είχε ερωτηθεί ποια είναι η κινητήριος δύναμη της πολιτικής. Από ένα νέο είχε απαντήσει: «Τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα». Υπάρχει λοιπόν πάντοτε ένα όριο στις προβλέψεις, οι οποίες καλό είναι πάντα να γίνονται, αλλά πάντα πρέπει να έχεις και την ευελιξία να ανταποκρίνεσαι. Και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε, θέτοντας ως κυρίαρχη προτεραιότητά της σε όλο το σχεδιασμό αυτής της χρονιάς την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πέρσι εδώ είχαμε μιλήσει για μια σειρά από προτεραιότητες. Και ειδικά σε αυτό το τομέα, λόγω του ότι η πανδημία κατέστησε την ψηφιακή εκκρεμότητα της χώρας αναγκαιότητα, οι εκκρεμότητες αυτές όχι μόνο πραγματοποιήθηκαν, όχι μόνο ο προγραμματισμός επετεύχθη, αλλά στην πραγματικότητα επιταχύνθηκε. Σταχυολογώντας πάρα πολύ γρήγορα, είχαμε μιλήσει για την πλατφόρμα gov.gr, για 501 υπηρεσίες με τις οποίες ξεκίνησε το Μάρτιο, και σήμερα βρισκόμαστε πάνω από 720 υπηρεσίες, έχοντας προσθέσει σειρά υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον εργαζόμενο Έλληνα, τον απόδημο Έλληνα, όλους μας. Έχουμε προσθέσει την υπεύθυνη δήλωση, την εξουσιοδότηση, την άλλη συνταγογράφηση, κάποια από τα ειδικά αιτήματα του ΕΟΠΗ. Έχουμε εντάξει τις τηλεδιασκέψεις με τις δημόσιες υπηρεσίες στη ζωή μας, κάποιες της ΑΑΔΕ, του ΑΕΔ, τα ΚΕΠ, τα οποία πλέον μπορούν να εξυπηρετήσουν ψηφιακά με τηλεδιάσκεψη. Και βέβαια, τα βήματα αυτά είναι μόνο κάποια πρώτα βήματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συντηρητικοί ως προς το πώς θα περιγράφουμε. Είναι σημαντικά το τι έχουν γίνει. Έχουν γίνει σε πολύ πυκνό χρόνο. Αλλά το γεγονός ότι φαίνονται πολλά κυρίως αντανακλά το μέγεθος της εκκρεμότητας που έχουμε να λύσουμε και σε κάποια πράγματα το μέγεθος της απόστασης που έχουμε να καλύψουμε. Και πρέπει να την καλύψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε μιλήσει για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Είχαμε πει από τις προγραμματικές δηλώσεις αυτής της κυβέρνησης ότι μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί η δημοπρασία του 5G. Στις περισσότερες χώρες η δημοπρασία αυτή λόγω του κορονοϊού, αν δεν είχε γίνει, πήγε πίσω. Στην Ελλάδα δεν πήγε πίσω. Χρειάστηκαν περίπου 70 διοικητικές νομοθετικές ενέργειες. Η δημοπρασία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η Ελλάδα μπαίνει στην εποχή των δικτύων πέμπτης γενιάς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να επιταχύνουμε το χρονοδιάγραμμα και να τηρήσουμε απαρέγκλιτα αυτό το οποίο είχαμε πει. Είχαμε μιλήσει και για πολλά άλλα πράγματα. Είχαμε μιλήσει για τη δημοπράτηση μεγάλων έργων πληροφορικής, έργων εκκρεμότητας. Είχαμε πει για το σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου, δημοπρατήθηκε. Πολλά άλλα συστήματα καθημερινά δημοπρατώνται, μεγάλα έργα, όχι μόνο μικρά και καθημερινά. Είχαμε μιλήσει για απλούστευση διαδικασιών στα γεγονότα της ζωής μας, από τη γέννηση ενός παιδιού, όπως απλουστεύτηκε η διαδικασία σε σχέση με τη γραφειοκρατική δήλωση της γέννησης, αλλά και πολλά άλλα γεγονότα που βρίσκονται στην ενιαία ψηφιακή πύλη. Οι στόχοι αθρηστικά οι οποίοι ετέθησαν, τώρα πρέπει να επιταχυνθούν. Το έτος ακόμη δεν έχει παρέλθει. Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς το gov.gr θα είναι πλέον και εφαρμογή στα κινητά μας τηλέφωνα. Θα είμαστε μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες η οποία θα έχει τέτοια εφαρμογή. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε εντάξει τις τηλεδιασκέψεις και στα προξενία για να υπηρετήσουμε συνολικά τον απόδημο ελληνισμό. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε δημιουργήσει και μια νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Πύλη η οποία ανώνυμα δεδομένα θα τα παρέχει δωρεάν για όλους, για την επιχείρηση, για τον ερευνητή, για οποιονδήποτε Έλληνα θέλει να τα επεξεργαστεί. Γιατί τα δεδομένα είναι πλούτος του ελληνικού λαού, είναι πλούτος όλων μας και μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε καλύτερα αποφάσεις. Αποφάσεις πολιτικές, σχεδιασμού, επιχειρησιακές και γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε να επενδύσουμε και σε αυτό. Φυσικά η επόμενη χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο πάρα πολύ μεγάλους κεντρικούς στόχους, στους οποίους θα ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο. Ο ένας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα σχέδιο Marshall
για την Ελλάδα, για την εποχή μας. Ένα 20% των χρημάτων αυτού του ταμείου θα διοχετευτεί σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ήδη σαν Υπουργείο ανακοινώσαμε τη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία ορίζει πάνω από 400 συγκεκριμένα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Περιλαμβάνει δηλαδή όχι μόνο τη στρατηγική μας, αλλά και τον επιχειρησιακό βραχίωνα, την επιχειρησιακή διάρθρωση αυτής της στρατηγικής. Περιλαμβάνει τις άνω των 400 ενεργειών που θα ακολουθήσουν μέσα στην επόμενη τετραετία, κατά βάση αξιοποιώντας τα χρήματα αυτού του πακέτου. Είναι μια άσκηση φυσικά, με δεδομένες τις αθρηστικές μας επιδόσεις όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με την απορρόφηση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών κονδυλίων, η οποία απαιτεί ταχύτατη επίλυση, για να μπορέσουμε όχι μόνο να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα, αλλά να τα απορροφήσουμε στοχευμένα και δόκιμα. Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή σφαίρα, η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού οριοθετεί τα έργα αυτά και ο σχεδιασμός τους έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε μιλήσει για αυτό το έργο από το 2019, τότε βέβαια προβλέπαμε λιγότερα διαθέσιμα κονδύλια. Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσουμε το σύνολο μιας στρατηγικής, η οποία είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο να μην το πετύχουμε. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού είναι επίσης μια μεγάλη άσκηση, είναι αν θέλετε η μεγαλύτερη άσκηση εφοδιαστικής αλυσίδας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια τεράστια πρόκληση με εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες και παραπάνω, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν από όλα τα αρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικά από την κυβέρνηση, και ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί. Σε ό,τι μας αφορά, στοχεύουμε ως Υπουργείο στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στα κανάλια εξυπηρέτησης σε σχέση με τα προγραμματισμένα ραντεβού για τον εμβολιασμό. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε την άειλη συνταγογράφηση για να μπορέσουμε να κλείσουμε πολλά από τα ραντεβού και να πάμε εμείς τους πολίτες και να τους προτείνουμε ραντεβού για τον εμβολιασμό. Να σημειώσω ότι εξ αρχής θα προτείνονται 2 ραντεβού, όσες είναι και οι δόσεις του εμβολίου, και η άειλη συνταγογράφηση θα χρησιμοποιείται για στοχευμένα SMS, για στοχευμένα μηνύματα, για να ενημερώνονται οι πολίτες και να επιβεβαιώνουν σε ώρες που τους προτείνουμε αν θα κλείνουν το συγκεκριμένο ραντεβού ή όχι. Εναλλακτικό κανάλι έχουμε πει ότι είναι μια πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, το εμβόλιο.gov.gr. Και εκεί επίσης θα μπορεί ο καθένας από εμάς, εφόσον συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες προτεραιοποιούνται από την αρμόδια Επιτροπή Εμβολιασμών, να κλείνει ραντεβού για το εμβόλιο. Δεν έχουν όμως όλοι οι συμπολίτες μας ψηφιακές δεξιότητες. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει και μη ψηφιακά κανάλια για το κλείσιμο των ραντεβού. Συγκεκριμένα θα αξιοποιηθούν τα φαρμακεία αυτής της χώρας, τα οποία είναι πάνω από 10.000, ως σημεία, έπειτα από μέρημνα του Υπουργείου Υγείας, ως σημεία για να μπορέσει κανείς να κλείσει τα ραντεβού του. Και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και το ενδεχόμενο της χρήσης των ΚΕΠ για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Είναι πιθανό να ανακοινωθούν και άλλα κανάλια, καθώς θα πλησιάζουμε στις ημέρες εκείνες του εμβολιασμού. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι όχι μόνο να μπορέσουμε όλοι μαζί, τα συναρμόδια Υπουργεία Κυβέρνηση, να κατοχυρώσουμε την άρτια λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας του εμβολίου, αλλά κυρίως να κατοχυρώσουμε το γεγονός ότι ο εμβολιασμός θα γίνει σωστά και προγραμματισμένα, κατά ραντεβού των πολιτών θα κλειστούν επίσης με αυτόν τον τρόπο. Και σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι είναι ευθύνη και προτεραιότητα όλων μας, όπως έχουμε ήδη δείξει, απέναντι σε κάθε αντιεπιστημονική άποψη, απέναντι σε κάθε ψευδή είδηση, απέναντι σε κάθε θεωρία συνωμοσίας, να προτάξουμε το ανάστημά μας σαν πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής. Ο προϋπολογισμός που τίθεται στην κρίση σας είναι εξ ορισμού και εκ γενετής ειδικών συνθήκων. Το 2021 είναι μια χρονιά ορόσημο και όχι μόνο επειδή θα κλείσουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να είναι και μια χρονιά ορόσημο για να υπερβούμε την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία την οποία βιώνουμε. Λένε ότι ένας προϋπολογισμός είναι κάτι περισσότερο από μια αλληλουχία αριθμών. Είναι μια αποτύπωση αξιών. Αξίες οι οποίες στη δική μας περίπτωση κρίνονται καθημερινά στο πεδίο, κρίνονται καθημερινά στη συνείδηση του ελληνικού λαού και αντανακλούν πλήρως τις προτεραιότητες εκείνες οι οποίες θα κατορθώσουν όλο αυτό το σχεδιασμό να τον καταστήσουν επιτυχημένο.
Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για το χρόνο. Θα παρακαλούσα